Γεια σας φίλοι μου, μετά από μια συζήτηση που είχα θα ήθελα να σας μιλήσω σχετικά με την αναβάθμιση και την όλη παραπληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή νιώθουμε αυτό το μπέρδεμα και αλλάζουμε συχνότητες όλοι οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα, και γενικά περνάμε αυτές τις ενέργειες, τις επιταχυνόμενες θα λέγαμε, και ερχόμαστε σε μια κατάσταση αναθεώρησης των πάντων και έρχεται αυτή η αλλαγή μέσα σε όλα, έτσι, άλλα τα παλιά φεύγουν, έχονται καινούρια, ο κόσμος έχει γίνει, θα λέγαμε, αυτός που δεν καταλαβαίνει και δεν είχε το κατάλληλο υπόβαθρο, έχει πέσει σε μια σειρά βομβαρδισμού πληροφοριών, με αποτέλεσμα να έχει φτιάξει ο ίδιος μια παγίδα που πάει να πέσει μέσα, φίλοι. Ο μόνος δρόμος που υπάρχει, και αυτός ο δρόμος, έτσι, είναι ο μοναδικός αλλά και παράλληλα διαφορετικός, θα λέγαμε, έτσι, από την πλευρά που το βλέπει ο καθένας, είναι το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν γίνεται χωρίς να γνωρίσεις τον εαυτό σου, φίλοι, να προβεί σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί το ίδιο το επίπεδο είσαι εσύ. Το ίδιο το επίπεδο έχει φτιαχτεί για να δεις την εμπειρία που σου δίνει. Επομένως, ό,τι κοιτάτε δεξιά και αριστερά, φίλοι, να ξέρετε ότι είναι όλα κάτι, θα λέγαμε, επιπρόσθετο. Αλλά τελείως, θα λέγαμε, ανούσιο και αδύναμο μπροστά στη δική σου δύναμη να μάθεις τον εαυτό σου μέσω της δικής σου εμπειρίας. Μέσω της δικής σου κατανόησης, της δικής σου παρατήρησης. Δεν γίνεται επειδή πάω σε μια συστημική αναπαράσταση, επειδή πάω σε ένα θέτα healing, επειδή πάω σε ένα ψυχολόγο, επειδή ακούω ένα δάσκαλο, επειδή το ένα, επειδή το άλλο, επειδή έχω ένα κρίσταλο, επειδή μου γράφει ένας μια προσευχή, επειδή κάνω δέσεις στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, επειδή ακούω channeling, να αναβαθμιστείς. Όλα αυτά είναι εκείνα τα επίπεδα που θα σε βοηθήσουν να γνωρίζεις λίγο καλύτερα τον εαυτό σου. Κανένας δεν δραστηρίζεται εκεί πέρα. Και τα πάντα είναι μέσω της εμπειρίας και της κατανόησης. Δεν γίνεται κάποιο να αναγεννηθεί ένα παιδί, να τον κλείσουμε σε μια γυάλα και να βγει σοφό, να βγει αναμάρτητο, να έχει καταλάβει παραπάνω. Δεν υπάρχει εμπειρία μέσα του να δουλευτεί. Δεν υπάρχουν εντυπώσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι θα πάει να ακούει κύμβαλα, όποιος νομίζει ότι θα κατέβουν οι εξωγήινοι, όποιος νομίζει ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, θα φύγουν οι βουλευτές και θα έρθουν κάποιοι καλοί άνθρωποι, όποιος νομίζει το οτιδήποτε θα γίνει χωρίς την προσωπική του κατανόηση, εμπειρία, αναβάθμιση, παρατήρηση. Έτσι, όποιος νομίζει αυτά τα πράγματα, φίλοι, δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρει τον σωστό, τον δρόμο προς την αναγνώριση του εαυτού του. Ακόμα δεν έχει πάρει τη δύναμη πίσω. Ακόμα ψάχνει να δει καταστάσεις για να καταλάβει, να μπει πλήρως στον δρόμο, έτσι, που οδηγεί εκεί πέρα. Αν, φίλοι, εμείς δεν κοιτάξουμε μέσα μας, έτσι, και δεν δούμε στο τώρα τι πράγμα γεννάει τις διάφορες τάσεις μας, ποιο εγώ μιλάει κάθε φορά, για ποιο λόγο εγώ κάνω αυτό, για ποιο λόγο βγάζω κακία, για ποιο λόγο έχω θυμό, για ποιο λόγο κοιτάω έτσι το ένα πράγμα, για ποιο λόγο κοιτάω έτσι το άλλο πράγμα, έτσι. Και κάτσουμε και δούμε ορισμένα πραγματάκια με τον εαυτό μας, θα ανακαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι γιατί δημιουργούνται αυτά του είδους τα πράγματα. Το θέμα είναι γιατί μπορεί να ξαναβγάλω αυτό το πράγμα. Και όπως γίνεται με τον Ηρακλή στους εσωτερικούς μυητικούς άθλους που παραβολικά, έτσι, έχουν γράψει, όταν κόψεις από τη λερναία την ύδρα, έτσι, τον εαυτό μας δηλαδή, την προσωπικότητα, το ένα κεφάλι, το ένα εγώ, θα πεταχτούν άλλα δύο. Το θέμα δεν είναι να το επιτηρήσεις, να το σταματήσεις, να το βιάσεις. Το θέμα είναι να το καταλάβεις στην ολότητά του. Το θέμα είναι να δεις γιατί γεννιέται άλλο εγώ, γιατί γεννιέται κι άλλο εγώ, γιατί γεννιέται κι άλλο εγώ, και κάθε φορά θα γεννιέται και ένα καινούριο εγώ. Δεν πας να κάνεις πίσω θέτα healing και συστημικές αναπαραστάσεις και να κάνεις το ένα και να λες θεραπεύες. Αυτά είναι όλα προσωρινά. Το θέμα είναι να καταλάβεις την αυτοπραγμάτωσή σου, να δεις για ποιο λόγο γεννιούνται αυτά, και μετά θα μπορέσεις να καταφέρεις να είσαι σε ένα πιο, θα λέγαμε, ανοιχτό προς εσένα δρόμο. Αλλά όλα αυτά, φίλοι, είναι με την παρατήρηση του εδώ και το τώρα. Είναι με την παρατήρηση, την κάθε φορά την παρατήρηση. Ακόμα και αυτή που κάνω εγώ τώρα, όταν σας μιλάω, που λέω για ποιο λόγο τα λέω εγώ αυτά,
Έτσι, τι έχω να πιστεύω από πίσω, τι πάω να σώσω κανένα, πάω να φτιάξω τον κόσμο, για ποιο λόγο εκφράζομαι, τι με κάνει να βγαίνω τώρα, ας πούμε, έτσι, να φτιάχνω βιντεάκια, ποιον μπορεί να βοηθήσω, μήπως μιλάει ένα εγώ μέσα μου, για ποιο λόγο μιλάει το εγώ, τη περηφάνεια, ότι κάτι ξέρω και δεν ξέρω καθένα. Πάντοτε αυτά τα πράγματα, φίλοι, ισχύουν στο εδώ και το τώρα. Πρέπει να φτιάξετε έναν άλλον ανώτερο αυτό, όπω ξαναπεί, που να παρακολουθά ένα Big Brother συνέχεια και αυτό πρέπει να είναι ειλικρινή. Και αυτός πρέπει να σου δείχνει κάθε φορά για ποιο λόγο λειτουργείς έτσι, για να μην το κάνεις μηχανικά. Έτσι, δηλαδή ο κύριος σκοπός, το να σου πω φίλοι, σχετικά με τη δική μου άποψη, σχετικά με τη συζήτηση που είχα, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα διάφορα που υπάρχουν και έχει πέσει ο κόσμος με τα μούτρα, γιατί νομίζει, γιατί είναι πρωτόγνωρα καταρχήν, πρωτόγνωρα, και δεν ξέρει, δεν ασχολείται, σου λέει αυτό είναι το πράγμα, οι άλλοι κερδίζουν λεφτά μέσα από αυτό, άλλοι ξέρουν, θέλουν να πούν αυτό, ξέρουν οι άνθρωποι, αυτό θέλουν να δώσουν, άλλοι έχουν ένα τομέα, αλλά αυτός που έχει δει μέσα το εκρύψιον, τα λέγαμε, την κρυφή υπογραφή σε όλα τα πράγματα, μπορεί και βλέπει τη σύνθεση σε όλα τα πράγματα. Και αυτή είναι η διαφορά. Θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που θα σας πούνε για αυτή τη διδασκαλία, για αυτή τη διδασκαλία, για αυτή τη διδασκαλία, για αυτή τη διδασκαλία, αλλά δεν θα μπορούν να κάνουν τη σύνθεση. Γιατί πολύ απλά δεν το έχουν μέσα τους, έχουν καταφέρει μέσα τους να κάνουν τη σύνθεση. Επομένως, φίλοι, αυτά που ψάχνετε, όλα τα πάντα. Είτε παίζετε τένις, είτε παίζετε γκολφ, είτε παίζετε μπάσκετ, είτε βγαίνετε έξω, είτε διαβάζετε μύση, είτε κάνετε ρέικι, είτε κάνετε τα πάντα, μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Έτσι, κανείς δεν λέει τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα. Καλά κάνετε όποιοι τα κάνετε και συνεχίστε να τα κάνετε. Να ξέρετε όμως ότι το βασικό είναι αναγνώριση του εαυτού μας. Τώρα, από πού, πώς και γιατί να τα αναγνωρίσεις, είναι η αναγνώριση και δεν είναι μόνο το παρελθόν, φίλοι. Κάθε φορά που ζεις το τώρα είσαι διαφορετικός. Αυτός που αλλάζει το τώρα, αλλάζει το παρελθόν. Δεν χρειάζεται να το καθαρίσει. Δεν χρειάζεται πάλι να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες που λέγαμε κάρμα, που λέγαμε δράση, αντίδραση. Μπαίνουμε στον κόσμο των συχνοτήτων. Ο χρόνος αλλάζει. Καταλαβαίνουμε τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι η ίδια συχνότητα είναι αυτό που βιώνουμε. Η ίδια συχνότητα είναι αυτό που βιώνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ο καθρέφτης της πραγματικότητας μας δείχνει αυτό. Όχι, α, εντάξει, τον είδαμε τον καθρέφτη, άρα καταλάβουμε αυτό και σταματάμε. Αφού το είδες αυτό λοιπόν, κοίταξε να καταλάβεις λοιπόν, φτιάξε συνειδητά τις πληροφορίες που είσαι μέσα σου και κατάλαβε ότι αφού το είδες λοιπόν ότι ο εσωτερικός μας κόσμος αντικατροπτίζεται στον εξωτερικό και επειδή δεν ξέραμε τον εσωτερικό, τον βλέπουμε πρώτα σαν ξένο στον καθρέφτη, μετά καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εμείς αυτό που φαίνεται στον καθρέφτη. Και σταμάτησε! Μετά αρχίζουμε και κάνουμε την πραγματική δουλειά εσωτερική, την εσωτερική δουλειά. Αυτό είναι λοιπόν. Ότι ξέρουμε ότι κάθε μορφασμός μας, για ποιο λόγο γίνεται, αρχίζουμε λοιπόν και πλάθουμε, δημιουργούμε εμείς τον καθρέφτη. Έτσι. Αρχίζουμε λοιπόν στο εδώ και τώρα και αρχίζουμε και κοιτάμε. Ξέρουμε ότι ελέγχει αυτό πέρα το πράγμα. Δεν χρειάζεται πλέον να μας το ξαναδείχνει ο καθρέφτης. Γι' αυτό να σου πω, πάρτε τη δύναμη πίσω, πάρτε τη δημιουργία πίσω. Καταλάβετε για ποιο λόγο γίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να μπλέκετε σε διάφορα άλλα πράγματα. Καλά είναι αν θέλετε να τα κάνετε, αλλά μόνοι σας μπορείτε έξω από τα σενάρια που παίζετε. Παίζουμε χιλιάδες σενάρια καθημερινά. Χιλιάδες. Δεν είναι φίλοι όπως παλιά που ήταν οι άνθρωποι αγράμματοι, τους κυνηγούσαν από τις θρησκείες, τους κυνηγούσαν οι βασιλιάδες, δεν ξέραν ήταν χωριάτες, δεν ξέραν τα πράγματα, κατεβαίνανε 2-3 μοιημένοι, φτιάχνανε δασκαλίες, κάνανε εσωτερικές μοιήσεις κρυφά. Τώρα βγαίνει έξω, υπάρχουν χιλιάδες σενάρια. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπαίξεις. Υπάρχει το σχολείο αυτό, το μεγαλύτερο μυστήριο, το μυητικό που λέγεται ζωή. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέγεται ότι πρέπει να τα αγιώσεις. Το να κάνεις 5 συστημικές αναπαραστάσεις, το να κάνεις 10, ξέρω εγώ, θέτα healing, το να κάνεις 5 διαλογισμού σπίτι σου και να είσαι όλη τη μέρα στο Θιβέτ, δεν παίζει τον ίδιο ρόλο, φίλοι, να μπορείς να εκφράζεις στην πραγματικότητα, στη συνύπαρξη, εκεί, στον πειρασμό που λένε και οι άλλοι, του καθέναν που υπάρχει τριγύρω. Εκεί θα φανεί όλα, εκεί θα φανεί στην προσωπική σου, στην καθημερινότητά σου, το τι δουλειά κάνεις, τι σχέση έχεις, τι δουλειά κάνεις, πού ανακατεύεσαι, με τι λειτουργεί το μυαλό σου συνέχεια. Δες τα πράγματα που αρχίζεις και ανακατεύεσαι, αν το κάνεις για βοήθεια, αν το κάνεις για να φανείς, αν το κάνεις για ψάξεις τους εσωτερικούς μέσω της εσωτερικής σου αιτίες και θα δεις ότι ο πραγματικός ο κόσμος τριγύρω, κάθε ένας, το τι κάνεις κάθε φορά, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, σου δείχνει τι είσαι.
σου δείχνει τι είσαι και δεν πειράζει, μην το κατακρίνεις. Αποδέξου το όμως, δες τι γίνεται, καταλαβες. Στο εδώ και στο τώρα είναι όλα τα πράγματα που μπορούν να σου δείξουν, φίλοι, τα πάντα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε αυτά τα εισαγωγικά, τα εύκολα που σας λέει το εγώ. Γιατί σαν να λέω, όλη η παραπληροφόρηση τώρα που υπάρχει στον κόσμο και ακούς πληροφορίες, ένα κάρο, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι πραγματικά, για να κουμπώνει σε κάθε επίπεδο ανθρώπου. Γιατί δεν θα υπήρχαν αν δεν κουμπώναν σε ένα επίπεδο ανθρώπου. Έτσι, όλα πάρουν για κάποιο λόγο. Γι' αυτό δεν κατακρίνουμε. Όμως σας λέω τη δική μου την άποψη τώρα και σας ξαναλέω ότι ψάξε εσωτερικά τον εαυτό σου. Κοίταξε, κάνε αυτό που σου ενθουσιάζει, αυτό που σου αρέσει και συχνώνως παρατήρησε, μην βαφτίζεις ενθουσιασμό κάτι, ας πούμε, που ξέρεις πραγματικά μέσα ότι δεν αισθάνεσαι καλά ή ψάχνεσαι, γιατί δεν είναι. Δεν πάει να πει ο ενθουσιασμός, αυτό που νιώθεις με ένα αρνητικό πιστεύω, δεν είναι ενθουσιασμός, κάτι λείπει, κάτι μέσα σου πρέπει να το αναδιοργανώσεις, κάτι κοντράρει μέσα σου, έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεις συνειδητός στα πάντα. Προσπάθησε να έχεις παρατήρηση. Αυτό εξηγούμε στον άνθρωπο. Αυτό είναι συνέχεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα το να κάνει ο καθένας και να πηγαίνει σε ό,τι εταιρείες έχουν βγει, σχολές, διαμορφώσεις, ιστορίες. Γιατί ο καθένας από αυτούς, φίλοι, καταλάβετε ότι όλοι από αυτούς που βλέπετε, είτε κάνουν ρέικι, είτε κάνουν σχολές, είτε κάνουν ράδιο, είτε τηλεόραση, είτε ό,τι θέλουν να κάνουν, ξεκινάνε το δρόμο της δικής αυτοπραγμάτωσης. Στην πορεία όμως σταματάνε, θεωρούν ότι εντάξει τώρα μάθαμε καλά, κάτσε ξέρω εγώ να πάμε να τα δώσουμε και πέφτει παραπάνω το βάρος στο πώς θα τα δώσουν, τι σχολή θα φτιάξουν, τι μεροκάματο θα βγάλουν, πώς ματές θα έχουν και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα και φεύγουν από την ακεραιότητα της συνέχισης, της αναβάθμισης του εαυτού του, τους. Αυτό το πράγμα γίνεται, είναι πολύ πιο εύκολο να παρασυρθείς. Είναι πολύ πιο εύκολο το εγώ, γιατί πολύ απλά δεν έχουν καταλάβει την κύρια ουσία, το πότε μιλάει το εγώ μέσα μας. Επομένως, σε κάθε επίπεδο που νιώθουν πιο δυνατοί, σου λέει εδώ είμαστε. Φτάνουν σε ένα επίπεδο, σταματάνε τη δική τους την αναβάθμιση και ξεκινάνε μετά αυτό το πράγμα που έχουν να λαμβάνουν ο καθένας το δικό του έργο, το δικό του επίπεδο, να φτιάξουν τη δική τους ζωή, να ισορροπήσουν σε μια κατάσταση που έχουν φτάσει και σταματάνε, φίλοι, τη δική τους αναβάθμιση. Γι' αυτό υπάρχει η ακεραιότητα που λέμε σε αυτό που ακολουθεί ορισμένους δρόμους. Αυτό που λέμε ακεραιότητα, δεν γίνεται να τα κάνεις όλα μαζί. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά θα είναι στο επίπεδο που θα χωράνε όλα μαζί. Γιατί από ένα σημείο και μετά, φίλοι, σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να μην χωράει το από κάτω επίπεδο. Έτσι. Σε ένα άλλο επίπεδο δεν έχεις καθόλου ανάγκη να βρίσκεις το χαμηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό σας λέω, φίλοι, ξεκινήστε να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Για όποιον θέλει πραγματικά να μάθει την αλήθεια, την εσωτερική, την αναβάθμιση, να φτάσει σε τέτοια κατανόηση θα λέγαμε και όχι σε προσωρινές διευκολύσεις, έτσι, που σου δίνουν μια χαλάρωση των φόβων σου ή της άγνοιάς σου, ο μόνος δρόμος, έτσι, που υπάρχει είναι αυτός, φίλοι, το να μάθεις τον εαυτό σου. Γνώρισε τον εαυτό σου. Αφήσου να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Παρατήρησε την έκτασή σου. Παρατήρησε αυτό που είσαι. Παρατήρησε ακόμα και στους άλλους αυτό που είσαι. Παρατήρησε την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις και να σου δείχνουν οι άλλοι ορισμένα αντικείμενα και να δεις την δύναμή σου για να δημιουργήσεις αναβάθμιση. Ακόμα και αυτό που νομίζεις ότι σε βοήθησε ο ένας, ο άλλος, είναι η εσωτερική δική σου δουλειά. Η εσωτερική δική σου δουλειά που συνήθως την κάνεις ασυνείδητα. Γι' αυτό και μετά, επειδή την κάνεις ασυνείδητα, μόλις χάσεις κάνα από αυτά τα πράγματα, αρχίζεις πάλι και ξαναπέφτεις. Επομένως, μάθε κάθε φορά τον εαυτό σου. Ξεκίνα από τα διάφορα εγώ. Ξεκίνα από την καθημερινότητά σου. Ξεκίνα από το εύκολο, αυτό που κάνεις τώρα. Ξεκίνα από τώρα που με ακούς. Ξεκίνα και ρώτα συνέχεια το γιατί το κάνω αυτό. Γιατί το κάνω. Το να βρεις γιατί το κάνεις είναι το ένα βήμα. Μετά κάτσε και άλλαξε το. Φτιάξε το. Κάντε το ό,τι θέλεις. Δημιούργησε το. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Φτιάξε το όπως είσαι εσύ, να ταιριάζει. Το τρίτο βήμα είναι να καταλάβεις να μην τα ξαναδημιουργείς. Να έχεις γίνει διαφορετικός. Να έχεις αλλάξει. Να είσαι άλλος. Να το έχεις κατανοήσει δηλαδή και να έχεις πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο που δεν θα χρειάζεται να ξαναπεράσεις
τον ίδιο αντίπαλο, ας το πούμε έτσι, να το ξανανικήσεις, Γιατί αυτό πάει να πει ότι πάλι ακόμα δεν είσαι σίγουρος, και πρέπει να είσαι αντιμέτωπος και ξανά αντιμέτωπος και ξανά αντιμέτωπος για να πάρεις τη δύναμη και να πεις ναι, τώρα είμαι σίγουρος. Όποτε και να ξαναμαλώσω, έτσι, θα τον νικήσω. Κάπως έτσι λειτουργεί. Έτσι. Αυτά είναι σχετικά που θέλω να πω, έτσι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση στον κόσμο, αλλά είπαμε, όλα υπάρχουν γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν και να προχωρήσουν σε ένα επίπεδο. Ειρήνη σε όλους.